την διαβεβαίωση πως δεν θα προκύψει πρόβλημα στην έναρξη λειτουργίας των τμήματων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δίνουν τόσο ο προηγούμενος όσο και ο νέος πρίτανης. Υποστηρίζουν πως προηγούμενους μήνες έγινε μια τιτάνια προσπάθεια ώστε να διευθυνθούν όλες οι εκκρεμότητες. Συγκεκριμένα έχει ήδη μπει σε διαδικασία υλοποίηση πρόσφυγης προσωπικού, οι οποίοι θα μπουν στις τάξεις από την 1η Οκτωβρίου. Ανάλογες ενέργειες έχουν γίνει τη στέγαση των τμήματων και την υποδοχή των νέων φοιτητών. Άλλωστε, από τους προηγούμενους μήνες, το ΤΕΙ και το Πανεπιστήμιο έχουν ενοποιηθεί οικονομικά. 10 Μαΐου βγήκε το ΦΕΚ, δημοσιεύτηκε. Είχαμε περίπου 110 μέρες να οργανώσουμε το Πανεπιστήμιο. Σε αυτή την περίοδο πραγματικά δουλέψαμε εξαιρετικά, κάτω από αντίξωες συνθήκες μέσα στο καλοκαίρι. Καταφέραμε όλοι μαζί, σύγκλητος, με πολύ μαραθώνιες συνεδριάσεις, εξαιρετικά έτσι, κουραστικές. Έγινε η ένταξη των καθηγητών του ΤΕΙ. Οργανώθηκαν ακαδημαϊκά τα τμήματα. Οργανώθηκαν οι οδηγοί σπουδών. Έγιναν μετά από πολλές αναταράξεις πριτανικές εκλογές. Γίνανε οι εκλογές στα τμήματα και στις κοσμητείες. Καταφέραμε, φτάσαμε, βγήκε η προκήρυξη για έκτακτους καθηγητές και δουλεύουμε εντατικά, δουλεύει εντατικά όλη η διοικητική δομή και η νέα διοίκηση, έτσι ώστε 1 Οκτωβρίου να έχουμε καθηγητές μέσα στην τάξη. Για μας το κρίσιμο σημείο αναφοράς είναι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ομαλά το εξάμηνο. Σας θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είχε ένα χρόνο μπροστά του και ξεκίνησε τον Νοέμβριο και εξετάστηκε καλοκαιρινές για τον Ιούλιο. Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει σαν Πανεπιστήμιο να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Επίσης, το σημαντικό που πετύχαμε, και εδώ ευχαριστώ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί καταφέραμε και ενοποιήσαμε τους οικονομικούς προϋπολογισμούς των δύο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου πολύ γρήγορα, σε μερικές εβδομάδες. Αυτό ήταν ένα κατόρθωμα, γιατί οι ανοιχτές υποχρεώσεις του ΤΕΙ ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο, θεωρώ. Και αν δεν κλείναμε τους προϋπολογισμούς, έτσι ώστε να έχουμε ένα ενιαίο προϋπολογισμό για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, θα ήταν σχεδόν αδύνατη η σημερινή έτσι, η λειτουργία. Οπότε θεωρώ μέσα στο πλαίσιο των περιορισμών που είχαμε, καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες, αλλά πιστεύω ότι η νέα διοίκηση δουλεύει πολύ σκληρά για να καταφέρει να υποδεχτούμε τους φοιτητές έγκαιρα. Έχουμε εδώ τώρα να τονίσω ότι στο μεσοδιάστημα δεν έχουμε κάποια αύξηση στα οικονομικά μας. Αυτό πρέπει λίγο να το διαπραγματευτούμε με την επόμενη πολιτική ηγεσία, με την σημερινή, γιατί πρακτικά, παρόλο που αυξηθήκαν τα λειτουργικά έξοδα, τα τμήματα, ο αριθμός φοιτητών, παραμείναμε απλώς με το άθροισμα των οικονομικών προϋπολογισμών που είχαμε ως τώρα. Αυτό μας έβαλε το καλοκαίρι σε ένα τεράστιο δίλημα για το πώς θα κινηθούμε και πήραμε μια γενναία απόφαση να αξιοποιήσουμε τα αποθεματικά που δημιουργήσαμε με κόπο ψυχής όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε έχουμε ένα μαξιλάρι να ξεκινήσουμε τώρα, αλλά ελπίζω σύντομα να έχουμε μια επιπλέον επιχορήγηση για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε στο επόμενο διάστημα. Και επίσης η τεράστια πρόκληση για το Πανεπιστήμιο, η κυρίαρχη προτεραιότητα, είναι οι νέες θέσεις καθηγητών για το Πανεπιστήμιο, οι νέες θέσεις μελών ΔΕΠ. Πιστεύω αυτό είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι για να μπορέσει να στηθεί το Πανεπιστήμιο όπως ξεκινάει. Τις ημέρες αυτές της πόλης Δυτικής Μακεδονίας που φιλοξενούν το τμήμα του Πανεπιστημίου έρχονται οι οικογένειες νέων φοιτητών αναζητώντας κατοικίες. Η κατάσταση είναι όπως την περιέγραψε ο κύριος Δουρλιδάκης. Από την αρχή το στοίχημα ήταν να ενταχθούν γρήγορα οι καθηγητές. Αυτό έγινε γρηγορότερα από κάθε άλλο ζευγάρι ΤΕΙ Πανεπιστημίου που συγχωνεύθηκε. Να γίνουν οι προσωρινές συνελεύσεις, τα προγράμματα σπουδών και οι προκηρύξεις εκτάκτων καθηγητών, ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε φοιτητές. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, είμαστε ήδη προετοιμασμένοι. Κάποια δευτερεύοντα, όπως κάποιες ταμπέλες που θυμίζουν ακόμα την προτέρα κατάσταση και μέσα στο Ίδρυμα και μέσα στην πόλη, σύντομα θα διευθετηθούν και αυτά τα θέματα. Σε τηλεφωνικές μου, μάλιστα, επικοινωνίες με άλλους Πριτάνης που πέρασαν από αυτή τη διαδικασία, όντως, κύριε Τουλουδάκη, με ρωτάνε πότε θα ενοποιηθεί ο προϋπολογισμός σας. Και αυτό που τους απαντάω είναι ότι ήδη το έχουμε κάνει. Το κάναμε τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, πριν τις εκλογές έκλεισε. Οπότε, στην απάντησή σας, είμαστε ήδη έτοιμοι να υποδεχθούμε φοιτητές.